Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας από τα Μελίσια. Βραδάκι Κυριακής, Μύρμιδονς, κοντρά στο Λεοντάριο. Καλοκαιρινή Evolution, φάση των ομίλων. Τζάμπολ λοιπόν και πρώτη επίθεση για το Λεοντάριο. Παπιδέλης, Βόσικας, Πλαγιανάκος, Καζατζιάν και Βεργόπουλος. Αυτή είναι η αρχική πεντάδα. Την ομάδα από την Παλίνη. Έξω το Παντιδέλης, rebound αμυντικό. Τσίμι. Μόλις μια πεντάδα για τους Μυρμιδόνες. Τσίμι, θα έλεγε κανείς. Τίποτα από τη γωνία στο σίδερο. Ο Πετρόπουλος ανανέωσε και ο Ραχοβίτσας στέχισε από τα 7,5. Ραχοβίτσα, Πετρόπουλο, Τσίμι, ενώ σκοράρει ο Βεργόπουλος το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ραχοβίτσας, Πετρόπουλος, Τσίμις, ο Πούντας και ο Βενέτης είναι στην πεντάδα. Στην μία και ηρωική των Μυρμιδόνων. Baseline drive και πρώτο καλάθι και για τους φιλοξενούμενους τον Βενέτη. Πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους βασικά, διορθώνω. Βόσικας, Πλαγιανάκος, πέναλτι. Σίδερο και στα χέρια του Βεργόπουλου που προλαβαίνει, αλλά πασάρει εκεί που είναι μόνο ο Βενέτης. Ούτας παίρνει φάουλ χαμηλά, αφαιρώνει το Καζατζιάν και είναι το πρώτο στο μάτς. Καχαβίτσας με τον Τσίμι. Που χάνει από μέσα απόσταση. Βεργόπουλος. Πλαγιανάκος. Αλλάζει απόφαση. Καθώς ήταν καλή η προσωπική άμυνα. Βόσικας άστοχος από τη γωνία. 2-2 το σκορ στο πρώτο δίλεπτο. Τσίμις εκεί, πατάει γκάζι. Περνάει εντυπωσιακά και σκοράρει μετά ξέρω με το προβάδισμα Μυρμιδόνων. Λάθη τώρα Κωνσταντιδέλη αν καταλαβαίνω το καλά. 4 όλα. Αργύρι να μπαίνει από νωρίς στην εξίσωση. Με εξάδα και το Λεοντάριο, πολλές οι απουσίες. Παίκτης που βρίσκεται στον πάγκο είναι ο Κρουστάλης, το νούμερο 22. Ραχοβίτσας, το σκέφτηκε να το πάρει από εκεί, είμαι σίγουρος. Θα το πάρει από λίγο πιο μπροστά, παραλίγο να το βάλει κιόλας. Εργόπουλος έχει επιλογές, ψώνει καλά εκεί για τον Βόσικα. Δεν τεπίτες τελικά. Νέο καλάθι. Οι ομάδες αγωνίζονται στον πρώτο όμιλο της Summer Evolution League, σε έναν όμιλο όπου μονάχα Brothers United παραμένει. Όχι ψέματα, και το Λεοντάριο είναι αυτό. Εργόπουλος και 4-6. Brothers United λοιπόν στο 4-0, Λεοντάριο επίσης στο 3-0. Η Airball στο 1-3, νεοσύστατη ομάδα. Αλλά του Μπούντα στο μεταξύ. Μια εκπαλία στους 6 πόντους. Μυρμιδόνες στο 1-2, Indians στο 1-3 και οι Παραλίερς επίσης στο 1-3 πήραν την πρώτη τους νίκη πριν από λίγα λεπτά. Κόντρα στους Indians εδώ, στα Μελίσια. 6 όλα, 6 και τα λεπτά που απομένουν στην πρώτη περίοδο. Μπούντας και Ραχοβίτσας προσποιείται. Ξανά Μπούντας. Πάει προς τα μέσα, το φλότερ δεν μπαίνει, ο Ραχοβίτσας δεν καταφέρνει με φόλο και ο Πλαγιανάκος βγάζει τον Βεργόπουλο σε πλεονεκτική θέση και αυτός δεν θα λαθέψει. 6-8 και κλέβει κιόλας ο Πλαγιανάκος. Καζατζιάν
Το Βιδέλης με ταμπλό. Και αυτό. 6-8. Το 10 γραφείο. Μάλλον κάτι δεν είχε παραστεί την ώρα του. Double score επομένως. Μπάνκ του Κωνσταντιδέλη. Καναδιάν έχει πατήσει γκάζι. Και τον Βεργόπουλο στη γωνία. Λεγανάκος για 3. Μπάλα θα του κάνει το χατήρι. Η διαφορά θα φτάσει τους 9. Για τον Ραχοβίτσα. Διάστοχο όμως το σουτ στη συνέχεια. Όμως βρήκαν πάντα στη λύση. Το 15. Πόσικας. Σίδερο. Χαλαρό τέμπο το μάτς. Ένα φάουλ σε 6 λεπτά. Καχοβίτσας έξτρα πάσα. Μπούντας σταματά την τρίπλα, δοκιμάζει για 2, το χάνει. Είναι όμως εκεί με το νούμερο 23 ο Βενέτης να μειώσει τη διαφορά στους 5. Βόσικας, Βόσκουλος και Πλαγιανάκος. Παίρνει αντίστοιχο τον Βενέτη. Το πάρει τώρα για 3. Μέσα. 10-18. Κούντας με Eurostep. Λίγο προσπάθεια, κακό τελείωμα. Με Μόπλες στην άλλη πλευρά. Υπάρχει ανισορροπία. Καζατζιάν ανοίγει μια προς τα πίσω για να μετράει για 3, αλλά δεν μετράει καθόλου. Ο Βίτσας. Ούτας γρήγορο πρώτο βήμα, φαουλ κερδισμένο. Δεύτερο του Λεοντάριο. Το Λεοντάριο φαντάζομαι ότι δεν κλείνεται. Ενώ δεν λέμε του Λεοντάριου. Απορρίσκεται. Πετρόπουλος. Βεβαίως. 12-18. Σαν να την πέταξε λίγο την μπάλα, αλλά με στόχο. Πάτη, πάσα βγάζει ο Πλαγιανάκος. Παναγία μου. Και ο Κωνσταντιδέλης μπορεί να είχαμε φάση για το Bets on Top 10. Follow από τον Βενέτη. Το ξανακάνει ο Γιώργος. 14-18 κατά Τζιάν. Ένα δίλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βεργόπουλος, σπλίτ και πάσα. Βόσικας για 3. Δεν βγαίνει μπάλα. Πώς κάθε τελευταία φορά που τον είδα σε μάθος του Λεοντάριο, πρέπει να ήταν η πρώτη αγωνιστική ή η δεύτερη. Είχε βάλει καμιά φταριά τρίποντα. Σε ένα μάθος γενικότερα το Λεοντάριο έχει κάνει τρομερά πράγματα. Δεν έφυγε ο συνδυασμός. Κοιτά ψηλά, τελειώνει τη φάση. Και η διαφορά πέφτει κι άλλο, πάει στους 2, στο καλάθι. Θα προηγηθεί με 8, το ξενομένο του Λεοντάριο. Καζατζιάν. Δημιουργεί το ρήγμα. Και δίνει τη λύση. 16-20. Τσίνις. Ούτας όλο το δρόμο. Θα καταφέρνει. Βόσικας επιλέγει τον Καζατζιάν στα δεξιά και αυτός με χειρόφρενο. Τελεί για 3 και το χάνει. Καχοβίτσας.
Μανέτης, Κούντας, Ναραχοβίτσας. Αλλά βγαίνει έξω, εκείνο Βενέτης, είχε τσίμιστα, ναι. Το έξι για τρεις. Είναι λίγο δύσκολη φάση στους παίκτες των Μυρμηδόνης, γιατί δεν έχουν εμφανίσεις. Είναι τρεις από τους πέντε. Θα μπερδέψει και το Βενέτη, ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα. Βεργόπουλος, έπειτα από πολύ καλή κυκλοφορία, δεν σημαδεύει όμως που θα ήθελε. Πέντε δεύτερα με τον Μπούντα να υψώνει και τον Βενέτη. Τσίμις σε δεύτερο χρόνο, το πρόλαβε το ρολόι, μετράει δείχνει ο διαιτητής. Μπάζερ λοιπόν πρώτης περίοδου, 18-20, ωραίο μάτς. Πάμε λοιπόν και για το δεύτερο δεκάλεπτο. Για πάμε λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Πρώτη επίθεση για τους Μυρμηδόνες. Βίτσας, Πετρόπουλος, Ούτας, Βενέτης και Τσίμις. Νομίζω μια και μοναδική παντάδα γηπεδούχους. Τσίμις παίζει με τον Πετρόπουλο και ξαναπαίρνει. Υπάρχει χρόνος ακόμα, 7 δευτερόλεπτα. Το πήρε το σούτ, το έδωσε ο Πλαγιανάκος και δεν το πλήρωσε. Λαγιανάκος, Καζατζιάν, Βόσικας, Βεργόπουλος και Χρουστάλης για προσφορά στο παιχνίδι. Ανάσεις για τον Κωνσταντιδέλη. Παλαισθέντου για τον Βόσικα. Φουξάιτ, Καζατζιάν. Παλαισθέντου στο πόδι του Τσίμι. Χρονόμετρο από τα 5 πάει στα 14 δευτερόλεπτα. Και ο Καζατζιάν πήγε βόλτα. Συνέχεια λοιπόν στον αγώνα. Βεργόπουλος. Καζατζιάν είναι καλό. Εσείς του Βεργόπουλου. 18-23. Ένα Τζόνις και ένα δύο Λεοντάριο. Κακή συνεργασία τώρα μεταξύ Ραχοβίτσα και Τσίμι. Ευκαιρία του Λεοντάριο να διευρύνει το προβάδισμα του. Βόσικα Κρυστάλης. Αλλά ξανά στον Βόσικα. Στάλης από τα 5 μέτρα, αλλά στα χέρια του Ραχοβίτσα. Κούντας. Ραχοβίτσας στα 5 δευτερόλεπτα. Πήρε και στόχος από μακριά. Επιμένει ο Βενέτης που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα κοντά στο καλάθι και συνεχίζει. Δικαίωμα για βολές. Πρώτος πόντος των Μυρμηδόνς στο δεύτερο δεκάλεπτο, 19-23. Μία στις δύο. Τσίμις, προλαβαίνει, προλαβαίνει. Το Βενέτη. Γρηγορία και από το Λεοντάριο. 21-23. Καλύτερα που τους έχασε τις βολές. Έτσι όπως εξελίχθηκε η βάση. Βεργόπουλος, παντελώς ελεύθερος. Και άτυχος για τρεις. Βενέτης με χώρα. Θα βρει στήριγμα στον Μπούντα. Αυτός μετά από τρίπλα εκτελεί και συνδέεται. Σοβαλία, 23 όλα. Οι Μυρμηδόνες δεν αστείευονται. Μπορεί να είναι 5 άτομα που είναι έρθει για να κερδίσουν και απλά για να παίξουν μπάσκετ. Θέλω να μου πεις και το Λεοντάριο εξάδα είναι.
Μπέντας, βγάζει έξω την μπάλα, ο Πετρόπουλος, όχι, ο Κρουστάλης, επίσης όχι, γιατί δεν παίρνει το rebound, το παίρνει ο Πετρόπουλος και βγάζει assist με τον Μπούντα που σκοράρει εύκολα από κοντά και δίνει το πρώτο προβάδισμα των Μυρμηδόνων στο match. Όχι, γιατί νομίζω θα προηγηθεί και με 6-4, αλλά ναι, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Νταγιαννάκος και Βόσικα και πάτημα της sideline, δυστυχώς. Πήγε να κάνει ωραιότατη σταυρωτή εκεί. Μπούντας, περνά ανάμεσα από δύο και παίρνει το maximum. Πληκτικός. 27-23, συνεχόμενη πόντι τον Βασίλη Μπούντα. Δεύτερο ομαδικό πλέον για το Λεοντάριο. Μια συμπληρωματική βολή για τον παίκτη των Μυρμηδόνων. Αστοχή, αλλά rebound του Βενέτη. Καλό rebound. Τσίμις για τρεις. Κάτσασε. 27-23. Πατούσε. 30-23 το σκορ. Δεν είχε μετρήσει το προηγούμενο καλάθι και μέτρησε και το τρίποντο. Όλα κομπλέ. Διαφορά στους 7. Πολύ ξαφνικά. Λαγανάκος αστοχή. Ο Πετρόπουλος μαζεύει. Κατεβάζει. Τρόπουλος. Βάζει την μπάλα στο παρκέ, υψώνει. Ραχοβίτσας, corner 3. 33-23, διαφορά στους 10. Time out από το Λεοντάριο. Εδώ είμαστε, 5,5 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Πριν βγαίνει όμορφα με το κέρδο Λαγιανάκος. Και ο Βεργόπουλος παίρνει εξαιρετικό rebound. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Βόσικας με 7 δεύτερα στη διάθεσή του. Λέγει τρίποντο αλλά στοχή. Rebound του Ραχοβίτσα. Σε αργό τέμπο θα περάσει το κέντρο. Οι Μυρμηδόνες έχουν πια σπουδαία απόδοση στη δεύτερη περίοδο. Μυρμηδόνες που αποτυπώνεται και στον φωτεινό πίνακα. Μπούντας τώρα τίθεται απέναντι στον Πλαγιανάκο και φρεώνεται με ψυχικό φάουλ. Τι δόθηκε. Φίλος πίνακας γράφει 0-2 στα φάουλ. Αν δεν δόθηκε επιθετικό τότε τι δόθηκε. Άλλη μια δεύτερη επίθεση για τους Μυρμηδόνες. Τσίμις κακό. Αδύναμο. Βαζιάν. Το πάρει. Και θα το χάσει. Παραμένει το 33-23. Ενέφης πάνε να τον παγιδεύσουν. Και τρίζει φάουλ. Το σώμα. Πετρόπουλος, Βενέτης, κάνει και φάουλ. Βόσικας, λόγω προς επίθεση, σούτ για 2, airball. Βενέτης. Μπούντας, Κοβιοτσίμης. Ο Βίτσας βυθίζεται, η πάσα δεν ήταν ιδανική. Ούτε και η υποδοχή της. Οπότε η μπάλα πάει ξανά στο Λεοντάριο. Βεργόπουλος έπεσε offside. Ο Γιάννακος προφανώς και τον είδε άμεσα, αλλά ο Βίτσας
καταλάβει την πρόθεση των αντιπάλων. Καζατζιάν, Βόσικας, Κοβιοπλαγιανάκος. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Δεύτερο. Φάουλ των Μυρμηδόνων, 3 έχει το Λεοντάριο. Καζατζιάν στο τρέιλερ, Βόσικας, Πάνι. Ρεχοβίτσας, αυτός και αυτός με τη σειρά του. Γενικά αρκετά στις δύο μάρες μετά το time out, δεν ξέρω τι έγινε ξαφνικά. Είναι ο λάθος του Βόσικα τώρα. Ωραία καλάθι όμως από τον Μπούντα. Στάλις με το δεξί αστοχή, ο Βόσικας παλεύει, επιμένει και επιμένει να σκοράρει. 35-26 και πάνε το time out. Επιστροφή για το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μέρους, του πρώτου μηχρόνου. 35-26 το σκορ. Τσίμις. Ρόπουλος, έκανε τον Κρουστάλι. Στόχησε ο Βενέτης, πόσα και πόσα rebound έχει πάρει. 37-26. Καζατζιάν. Βόσικας, Κρουστάλης. Πολύ σκόνος ακόμη. Βρει νομίζω Ραχοβίτσα στην μπάλα πριν αυτή βγει εκτός. 9 δευτερόλεπτα. Βόσικας, στόχη αυτό. Ασίστ του Πλαγιανάκου. 37-29. Τσίμις, Βίτσα, Αγίδα και φάουλ. Τέταρτο του Λεοντάριο. Ραχοβίτσας, για τρεις μετά το σκριν. Στάλις, Βόσικας. Ωραία πάσα για τον Καζατζιάν, Βεργόπουλος. Ελευθερώνεται και με ταμπλό το βάζει. Πέφτει κι άλλη διαφορά, πάει στους 6. 37-31. Ένα λεπτό ακόμα. Ο Χοβίτσας. Τρεις. Και τώρα Λαγιανάκος θα την κάνει τη μακρινή. Κοιτάξτε πως βρίσκει τον Βεργόπουλο. Είναι απίστευτο. Πασά. Γιατί δύο. Ούτας, Eurostep. Μέσα. 39-31, μισό λεπτό ακόμα. Βόσικας, ο Πλαγιανάκος συνεχίζει. Αν είναι δυνατόν. Τηλεπάθεια. 39-33, 20 δεύτερα, όλα για τους Μυρμηδόνες, αν δεν βιαστούν προφανώς. Το Λεοντάριο δεν έχει φάλο να δώσει. Τσίμις. Από αριστερά, εκπάσα, ήταν καλή σαν σκέψη, κακή σαν εκτέλεση και ο Καζατζιάν προλαβαίνει να σουτάρει εντός χρόνου αλλά εκτός στόχου. 39-33 λοιπόν είναι το σκορ στο τέλος του πρώτου μέρους. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο λαχανιασμένος, θα πήξε ένα μονάκι με το ρέφερι. Το ρέφερι Θρασιβουλίδη. Λοιπόν, 39-33, διαφορά 6, και Τσίμις χάνει την μπάλα από την πολύ καλή άμυνα, ο Καζατζιάν. Yeah.
Πέθανε ο ρεφερί, δεν αντέχει, κοίτα εκεί. Μελατιάν. Θα τη δέλεις. Πάρ' το από κύριε Αργύρη. Θα πάρει ο Πλαγιανάκος και θα το χάσει, αλλά ο Βόσικας τη σπρώχνει και τη στέλνει στον Καζατζιάν. Τώρα εκτελεί για τρεις ο Βόσικας. 39-36. Ειδικά από τις γωνίες έχει πολύ καλή πάθη με το καλάθι. Από παντού, αλλά στις γωνίες το παρακάνει. Ο Μπούντας ξέφυγε. Για λίγο νόμιζα ότι θα πάει να την καρφώσει εκεί. Πάψε αρκετά δυνατά. 41-36, Καζατζιάν, Μουτσάι. Λαγιανάκος. Βόσκας. Ωραία πάσα, Βεργόπουλος βρίσκει ισορροπία στον αέρα. Γιατί μπορεί. 41-38, ωραίο ματσάκι βλέπουμε. Χαλαρό, ήρεμο. Όχι πολλά πολλά. Χωρίς και πολλούς παίκτες βέβαια. Κάποιοι λογικά θα έχουν ήδη κουραστεί αρκετά. Τσίμις χορεύει. 43-38. Πολύ πολύ ωραίο καλάθι. Σεβαστιάν. Βόσικας. Όλο το βράδυ. 43-41. Μπούντας. Ένα λοιπόν Κωνσταντιβέλη τώρα. Περέχει ταχύτητα. Το διαβάζει και παίρνει φάουλ. Βενέτης για δύο υποπίεση. Πάνω μακρινό του Βόσικα, έχει φύγει ο Πλαγιανάκος. Βεργόπουλος, αυτό το βάλει. Όχι. Παίρνει όμως ο ίδιος το rebound. Πλαγιανάκος. Σύνδεγε. Σας παίρνει μπάλα. Rebound θα το πιστωθεί ο Ρεφοδίτσας. Ένα ακόμη κλέψιμο στη συλλογή του Πλαγιανάκου. 7 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λοντάριο. Ναι, ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προηγηθεί. Αλλά θα ισοφαρίσει. Λοντάριο. 43 όλα τον Παναγιώτη Λαγιανάκο. Μπούντας περνά ανάμεσα από δύο. Έχει πάρει φάουλ, βάζει και το καλάθι και μετράει. Το μισοτρίποντο. Παναγιάν, Βόσικας. Δεν κόβει σαν τρέλερ, θέλει τρίποντο. Στην πλάτη, ποια πλάτη. Είναι ο Πλαγιανάκος εκεί. Παναγιάν. Πλαγιανάκος, Βεργόπουλος. Κρατά. Όλα πάει απέναντι, ωραία πάσα. Θα τη δέλει στημένος για τρεις. Όχι. Τσίμις rebound. Τρεις με τρεις. Τρεις με δύο για την ακρίβεια. Δεν τα κατάφεραν. Θα τη δέλεις. Βόσικας έξτρα πάσα. Λαγιανάκος. Close out επίθεση. Καλάθι, όχι. Φαουλ. Ναι. Δύο βολές. Πάμε όμως πρώτα σε ένα time out. Σαράντα πέντε όλα. Ο
Βραχοβίτσας. Βραχοβίτσας αμέσως για 3. Χλάτς. Και χαλάει και το δικτάκι. Ευχαριστούμε πολύ. 40. Το 45 είναι το σκόρ. Περασπέρα με καλάθι. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί στη γραμματεία. Κερδισμένο φάουλ για τον Μπούντα και ζευγάρι βολών. Για πρώτη του Μπούντα. Δύο στους δύο Βασίλης. 49. Χι. 90-45. Πόσο κάτσι. Ζαφιάν, Βεργόπουλος. Δίστασε. Δίστασε δεν περνάει γιατί παίζει καλή overplay άμυνα Βενέτης. Σκαστή πάσα καλή, την επιστρέφει ο Βενέτης, τη βάζει ο Τσίλης στο καλάθι. Ωραία συνεργάστηκαν. Διαφορά στους 7. Καλωδιάν. Ωραία στον Βεργόπουλο, το καναφόπλα για να άκωσουνε. Μια χαρά. Ο Βίτσας. Πολύ πολύ ωραία βρίσκει τον Βενέτη αυτό στο εκεί. Μπούντας είναι εκεί για να παλέψει. Αλλά όχι να στοχίσει. Και τρίτη ευκαιρία. Πάσα έβγαλε ο Ραχοβίτσας. Και πάσα, έχει προηγηθεί φάουλ όμως. Τρίτο φάουλ του Κωνσταντιδέλη. Ενώ ο Πλαγιανάκος δίνει τη θέση πίσω στον Κρουστάλη. Καλησάρα επίθεση για τους Μυρμιδόνες. Τσίμις, εκρηκτικό πρώτο βήμα, drive από αριστερά. Η διαφορά ανεβαίνει κι άλλο. Κάνει 29. Και να δούμε τώρα ποια είναι η αντίδραση. Ο Λεοντάριο μυρίζει τρίποντο Βόσικας. Καλησπέρα. Διαβάζουμε το μέλλον. 94-48. Νίκο Βόσικα να βάζει άλλο ένα. Τώρα ποιο είναι. Δεν ξέρω. Έχει βάλει σίγουρα 4-5. Βραχοβίτσας και αυτός αλατώσα. Εδώ θα στοιχίσει. Το Βενέτης θα βγάλει την μπάλα εκτός στην προσπάθειά του να την επαναφέρει. Εντός των 4 γραμμών. Καζατζιάν. Θα επιλέξει. Θα την μισμάτς το οποίο το διαβάζει το Λεοντάριο. Πολύ ωραία Wixide. Βεργόπουλος, του αρέσει αυτό. Και το κάνει πολύ καλά. Αυτό το off-balance δίποντο κοντά στο καλάθι. Είναι από τις specialités του. 94-50 λοιπόν. Γρήγορο comeback με 0-5 σερί. Τσίμις. Άτυχος. Βατζιάν. Βάζει ταχύτητα στο παιχνίδι του Λεοντάριο. Ο Βεργόπουλος κάνει assist την πάσα του Βόσικα ξανά. 54-52. Το συν 9 κάνει φτερά σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η διαφορά έχει πέσει στην ελάχιστη τιμή της. Βραχοβίτσας. Μπούντας βαλιστρίν, ο Βραχοβίτσας βρίσκει χώρο να εκτελέσει ελεύθερος και να μαζέψει και το rebound και να δώσει και στον Βενέτη και να στοχίσει και αυτός και να πάρει ο Τσίμις και αυτός να το βάλει. Δεν το πάρει κάτω. Όχι, θα το πάρει. Και θα το βάλει. Βόσικας. Παίζει τα λίγο ρεφερή. Σαντιδέλης. Καθαρισιάν. Βόσικας. Το σίδερο. Μπούντας παθακάζει. Τώρα φρένο. Τώρα με επίδυση να γυρίσει το Λεοντάριο. Βραχοβίτσας περνά έναν, πασάρι. Ο Τσίμις πατώντας. Δεν συνδέεται, παίρνει ο Κωνσταντιδέλης, άλλο ένα ριμπάλ. Μαζιά. Τρίποντο, όχι.
φτάνεις. Γεμίζει το στόμα σου. Βεργόπουλος. Πάλι εκτός της ισορροπίας. Πάλι σημαδεύει καλά. Τώρα δεν το βάζει. Ένα λεπτό ακόμα. Στο τρίτο αυτό δεκάλεπτο. Διαφορά στο καλάθι. Ραχοδίτσας για το συν 5. Όχι, και ο Βενέτης πρόλαβε. Και δίκη και τον Πετρόπουλο. Αλλά δεν ασίστη. Διάνο, μοναδικό που τρέχει συνέχεια. Βόσικας. Άλλο ένα άστοχο. Κούντας. Βίσον Τσίμι. Υπάρχει αποκλείστα δύο χρονόμετρα. Θα μείνει χρόνος και για το Λεοντάριο. Θα δούμε πρώτα την επιλογή των Μυρμιδόνων. Βενέτης. Τρία. Δύο. Ένα. Εκεί. Ο Καζιάν 7 δεύτερα. Ο Βλοβόσικας από δεξιά, ο Καζιάν θα το πάρει. Και θα το χάσει, ήταν καλός. 2-1, Ραχοβίτσας πίσω από το κέντρο. Στην πάνω πλευρά του ταμπλό. 94-52 λοιπόν, σκορ. Στο φιναλέ της τρίτης περίοδου. Ένα δεκάλεπτο ακόμη στα Μελίσσια. Για να μάθουμε αν η Μυρμιδόνες θα είναι η πρώτη ομάδα που κερδίζει το Λεοντάριο στο φέτινο Summer League ή αν το Λεοντάριο θα κάνει το 4-4. Βενέτης μετά από τρίπλα αστοχή, αλλά ο Τσίμις είναι παντού. Τσίμις Πετρόπουλος, δύο παίκτες πάνω του, κόβει ο Τσίμις. Καλάθι, αριστερό lay-up. 96-52. Τσίμις, Μπούντας, Βενέτης, Πετρόπουλος και Ραχοβίτσας καλά κρατούν. Βεργόπουλος για τρεις. Άννα Κωνσταντιδέλης. Βόσικας. Πάλι κερδισμένο. Μπούντας το έχει κάνει, το σηκώνει το χέρι. Χαμηλά λέει, έχει γίνει. Χαμηλά έχει γίνει, όντως. Βόσικας. Κρυστάλλης, ένας μέναν με τον Πετρόπουλο, νικητής ο δεύτερος. Μπούντας. Μπούντας αλλάζει κατεύθυνση, αλλά το τελείωμα είναι κακό. Καζαζιάν, Βόσικας από δεξιά, αρχοντικό. Συντράει. 96. 94. Μπούντας. Συμπαθεύει τον Τσίμι. Τους για τον Ραχοβίτσα. Ωραία, στο κόψιμο του Βενέτη. Θυμήθηκε η άμυνα του Κοντάριο εκεί. Τιμωρεί ο Βενέτης. Καλή μια ασίστ για τον Ραχοβίτσα. Βόσικας. Κύριε Φάουλ, σηκώνει το χέρι ο Ραχοβίτσας, δεύτερο, ομαδικό. Ξανά Βάσκας. Δέλης. Πέντε δεύτερα. Βεργόπουλος. Εκεί. Τσίμις, δύο μέναν. Και ο Βεργόπουλος θα βοηθήσει. Πάλα στο πόδι. Καζατζιάν. Λειτουργεί σαν στόπερ εκεί. Σαν τον Μουκουντή. Τον ταμπλούχο Μουκουντή. Βεργόπουλος πάγκο. Επιστρέφει Βαγιανάκος. Μπούντας από 45. Πάρει ο Βόσικας και να παίξει τον Καζατζιάν. Τρέιλερ πάσα στα δεξιά. Συνδυασμός για σεμινάριο. Κανονικότατα. Ακριβώς έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο. Ραχοβίτσας, πάρε βάλε. Τι κάνει ο άνθρωπος. Ενέτης δεν λαθεύει ξανά και κινείται πολύ ωραία χωρίς την μπάλα. 60-56. Τι ωραίο μπάσκετ που βλέπουμε όταν οι δύο ομάδες παίζουν ελεύθερα. Κουστάλης ένας μέναν, φάουλ του Πετρόπουλου, τρίτο των γηπεδούχων σε αυτό το δεκάλεπτο. Κουστάλης,
Νέα μονομαχία. Καλή άμυνα του Πετρόπουλου. Πρέπει να λύσει την προσπάθειά του εκεί. Μπούντας από το κεντρικό μέχρι μέσα, αλλά σαν να μην πάτησε καλά. Κόσικας. Μπαίνει πάλι στο καλάθι. Κωνσταντινίδης. Κερδίζει φάουλ μετά το δικό του επιθετικό rebound. Πήρε το φάουλ του Ραχοβίτσα, τέταρτο των Μυρμιδόνων. Δύο βολές ο Αργύρης. Σύντα 57. Και βάζει και τη δεύτερη ο πρόεδρος. Καλά τη διαφορά. 6,5 λεπτά πριν το τέλος. Τα καταρχήν έχουμε καμιά παράταση. Ραχοβίτσας. Μεδόνες, Ραχοβίτσας για 3 μπροστά στον Βόσκο. 63-58. Βόσκας. Σεντζέλης για 3, αμέσως εκτελεί με ταμπλό. Για 3 μετράει και έτσι. 63-61. Φοβερό μάτς. Τσίμις. Βενέτης. Ανά Τσίμις. Έρχεται ο Κρυστάλης εκεί να βοηθήσει, αλλά ωφελίστηκε ξανά ο Βενέτης με κάποιο τρόπο. Όπως έχει μαγνήτη. 65-61. Καταρτιάν, Βόσικας με χεμπόπ. Λαγιανάκος. Τι έγινε? Πόδι. Πόδι. Τα 8 στα 14 δευτερόλεπτα. Πόδι ωραία, Πλαγιανάκος, κανείς δεν ακολουθεί. 65-63. Ένα πεντάλεπτο ακόμα. Τσίμις από 45. Θα τη δέλει ψηλά. Γιαννάκος ελεύθερος. Έγκλημα χωρίς τιμωρία. Δεύτερη επίθεση διάχειρος Κρυστάλλι. Και Βόσικας για 3. Μέσα. Μπροστά το Λεοντάριο. Μετά από πολύ πολύ ώρα. 65-66. Τσίμις. Βενέτης. Και το νέο τρίποντο του Τσίμι που είναι ξανά άτυχος. Βόσικας. Περιμένει και τους παίκτες του για οργανωμένη επίθεση. Λαγιανάκος, Βόσικας, Χαϊλόου, Κρυστάλλις, δεξί χέρι, όχι. Καλά τελείωσε. Πάση μάλλον είχε λίγο πιο δύναμη. Λίγο περισσότερη δύναμη. Το τελείωμα. Τσίμις διορθώνει την κατάσταση και γλιτώνει την ειδόνιση από το λάθος, αλλά δεν βάζει την πάρα του καλάθι. Καζατζιάν, Βόσικας, πέρασε. Λαγιανάκος, Βόσικας. 65-68. Αυτό το βγάζει τώρα το Λεοντάριο. Περνά μπροστά με 3, time out οι Μυρμιδόνες. Εδώ είμαστε, για πάμε, 3,5 λεπτά ακόμα. Και ένα τρίποντο ανάμεσα σε Μυρμιδόνες και Λεοντάριο. 65-68. Πάλι στα χέρια του Ραχοβίτσα. Τώρα ξεκινάει η επίθεση. Ραχοβίτσας. 12 λεπτά. Μια δυσκολία θα πάρει φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο. 4 έχουν οι Μυρμιδόνες. Ο Μπούντας ρισκάρει.
Ο Χριστιαν θα κλέψει. Σταγιανάκος. Βοσκάς. Μαλισοντούτα. Κωνσταντιδέλης για τρεις. Μπάλα στα χέρια του Κρουστάλι που αστοχεί μόνος του με το καλάθι. Τσίμις. Έχουν πολλές δυνάμεις ακόμα μυρμηδόνες. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Πάλι χαμηλά τώρα κερδίζει ο Μπούντας. Τεσσάρα επίθεση. Πετρόπουλος. Τσίμις. Τσίμις, Πετρόπουλος μόνος του. Στοχεία στις βολές αλλά ξαναπαίρνει με τη βοήθεια του Βενέτη. Ο Μπούντας δοκιμάζει τρίποντο. Βενέτη συνεχίζεται η πολιορκία. Περνά και σκοράρει πολύ εντυπωσιακά. Τι βάζει. 67-68. 2 και 15 ακόμα. Κόψει ξηραφιού το μάτς. Καγιανάκος. Καζαντιάν. Κομφίο Τσίμις. Ο Βόσικας οπλίζει και συνδέεται μία ακόμα φορά και είναι σημαντικό το τρίποντο αυτό. Πολύ σημαντικό. 67-71 Μαξιλαράκη 4 πόντερ. Αλλά είναι λίγο νωρίς για Μαξιλάρα και έχει 2 λεπτά ακόμα. Μπούντα το χάνει, ο Βενέτης παλεύει, ο Πλαγιανάκος όμως θα βγει νικητής στο rebound. Τώρα το λεωτάριο δεν έχει λόγο να βιαστεί. Σατζιάν βρίσκει τον Πλαγιανάκο, αυτός υψώνει και παραλίγο να βάλει καλάθι. Τραχοβίτσας περνά έναν, περνά δύο, τα βάζει και με τον τρίτο και τον Ικά και μειώνει στους δύο και κρατά τους μυρμηδόνες στο μάτς. 69-71, όχι ότι θα τελειώσει το πράγμα, αλλά καταλάβατε. 1 και 20 απομένει. Βόσικας έχει ψυχολογία. Έχει και σκηνή από τον Κωνσταντιδέλη. Βόσικας από τα 9. Όχι, rebound, Πετρόπουλος. Τσίμις. Τη φάση για τον Βενέτη δεν τη ρίσκαρε. Μάλλον καλά έκανε. Μπούντας με spin move, όχι, φάουλ όμως. Βόσικα. Διαφωνεί. Παίκτη του Λεοντάριο. Κάνει την πρώτη και χάνεται και η ευκαιρία για ισοφάριση από αυτές τις βολές τουλάχιστον. Η δεύτερη και η μπάλα για τους μυρμηδόνες. Ναι. Κρίσιμη επίθεση, άλλη μία. Ναι, 14 δευτερόλεπτα από τα 56 που απομένουν πλέον. Συνολικά Τσίμις στην επαναφορά, ο Πλαγιανάκος παίζει μεγάλη άμυνα. Παίζει μια άμυνα που ίσως να κρίνει και το μάτς. Καζαντζιάν. Στα 10 δευτερόλεπτα ξεκινάει η επίθεση. Πλαγιανάκος από το σκρίν του Βόσικα ελευθερώνεται, του δίνει την μπάλα. Κρουστάλης το βάζει. 69-73. Ίσως εδώ να κρίθηκαν όλα. Time out, καλή κλωμά των μυρμηδόνων για να καταστρώσει το σχέδιο με το οποίο θα βρει το φιλί της ζωής κατά κάποιο τρόπο. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Παναφορά από μπροστά. Με τους μυρμηδόνες. 14. Για να δούμε. Βενέτης. Μπούντας. Άρα λίγο να την λάθη. Μπούντας ξεφεύγει. Γκολ φάουλ. Έχουμε μάτσα ακόμα. 71-73.
93 και μια βολή. Και 28,5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τίποτα απολύτως, δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Προφανώς όλα τα φάουλ οδηγούν σε βολές πλέον, όπου έχουμε φτάσει. Καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει ανέμακτα. Πούντας. Όχι το μισό τρίποντο ούτε τώρα. Βόσικας πιέζουν οι Μυρμηδόνες. Βόσικας, Καζατζιάν, φάουλ. Στον Βόσικα. Ζευγάρι βολών. Αν βάλει και τις δύο. Η κατάσταση απλοποιείται σημαντικά για το Λεοντάριο. 20,8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπαίνει η πρώτη, 71-74. Βόσικας και τη δεύτερη θα τη βάλει ψυχρεμότατος. 71-75, 20,8 δευτερόλεπτα. Νέο time out οι Μυρμηδόνες. Λοιπόν, ίδιο το σκηνικό. Στην επαναφορά ο Βενέτης. Αν δεν αφήνει τον Μπούτα να πάρει εύκολα, παίρνει όμως. Μπούτας πάει στην επαφή, παραλίγο να πάρει και το maximum. Νέες βολές. Τώρα καλύτερα να τις βάλει και τις δύο. Μία είσαι μόνο, τέλος πάντων. Πρέπει να μπουν και οι δύο. Αν θέλουν οι Μυρμηδόνες να κερδίσουν το μάτς. Τι έγινε τώρα, δεν έχω καταλάβει τι συζητιέται. Δύο βολές για τον Μπούντα. 15,5 στο ρολόι. Όχι. Η διαφορά μένει στους 4. Μπούντας, βάζει. 72-75. Νέο time out. Παναφορά από τον μπροστά μέρος του γηπέδου για το Λεοντάριο τώρα. Λαγιανάκος. Καζαριάν, μέσα στο φάουλ. Λιγότερο από ένα δεύτερο κύλησε. Δυο βολές για τον Καζατζιάν. Καλό νέο για τους Μυρμηδόνες. Το γεγονός ότι η μπάλα δεν πήγε στον Πλαγιανάκο, αλλά και ο Καζατζιάν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλει και τη δεύτερη. Βεβαίως. 72-77. 14,3. Πετρόπουλος, Βενέτης και Πούντας. Σίμις, ποιος θα πάρει το σουτ? Κανείς για την ώρα. 6,7 απομένουν. Τραχοβίτσας, αστοχή. Ο Βενέτης το ίδιο. Ο Πετρόπουλος επίσης. Ο Βενέτης το βάζει μετά, αλλά το μάτς έχει τελειώσει. 74-77 τελικό σκορ του αγώνα. 4-4 για το Λεοντάριο. Στο 1-3 οι Μυρμηδόνες. Αυτά από εμένα, αυτά από τα Μελίσια. Καλό βράδυ σε όλους.